Κύριε Μεμαράκη, την καλησπέρα μας. Να σας ευχαριστήσω θερμά για ακόμα μία φορά. Καθώς πέρα από επαγγελματίας του κλάδου, είστε ένας άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Και εκεί θέλω να επικεντρωθώ, καθώς έχουμε πραγματοποιήσει δεκάδες συζητήσεις μαζί. Καλές γιορτές, βέβαια. Έχουμε και το Χριστουγεννιάτικο δέντρο από πίσω μας, βάζετε στο κλίμα. Βέβαια. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Όντως, εορταστικό το κλίμα και έτσι θα πρέπει να παραμείνει. Σωστά, άρα, θα λοιπόν, ήθελα. Δεν θα πρέπει να γίνει κάτι λάθος για να μας καλέσετε. Ακριβώς. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με τα τροχαία συμβάντα που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ώρες σε επίπεδο Κρήτης. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα έχετε πει και όσα λέτε κάθε φορά που κάνουμε τη σύνδεσή μας. Αυτό που θέλω να πω είναι δεν έχω σκοπό ούτε να μαλώσω ούτε να προκαλέσω τον οποιοδήποτε με το τηρεί τα όρια ή να κρατάει τις αποστάσεις, τα οποία όλοι γνωρίζουμε. Εγώ θα πω λοιπόν στον κόσμο και θα πρέπει να το καταλάβει καλά ότι οι τρεις στους τέσσερις από εμάς, κάποια στιγμή σε όλη την οδική μας καριέρα, θα εμπλακούμε σε ένα ατύχημα. Αυτό που διδάσκω και θεωρία στα παιδιά. Άρα λοιπόν ένα 75% από εμάς θα εμπλακεί σε ένα τέτοιο ατύχημα. Κανείς δεν εξαιρείται. Οπότε το μυαλό μες στο κεφάλι μας την ώρα που οδηγούμε να είμαστε εκεί και μόνο εκεί. Διότι μπορεί ένας άλλος οδηγός να κάνει κάποιο λάθος, αλλά όταν εγώ συμπεριφερθώ σωστά, ενδεχομένως να γλιτώσω τις τραγικές αυτές συνέπειες. Και δεν εννοώ σε ένα ατύχημα μόνο με θανατηφόρα, είναι και υλικές ζημιές, είναι παράσταση, είναι και πολλά άλλα πράγματα. Και πόσο πόνος έχουμε πει ότι υπάρχει πίσω από ένα τροχαίο ατύχημα. Δεν είναι μόνο αυτός που φεύγει από τη ζωή, είναι και αυτοί που μένουν. Κύριε Μεμαράκη, τι κερδίζουμε περνώντας με κόκκινο? Παραβιάζοντας τον ερυθρό σηματοδότη. Τι κερδίζουμε χρονικά, πόσα δευτερόλεπτα κερδίζουμε? Μπορεί να μην είναι καν δευτερόλεπτα που τα κερδίζουμε. Σίγουρα ρισκάρουμε πολλά περισσότερα από αυτά που ενδεχομένως να κερδίσουμε αν τα κερδίσουμε. Τι να το κάνω αν κερδίσω ένα λεπτό και στερήσω τη ζωή από ένα άλλο συνανθρωπό? Και κλείνουμε ή να κάνουμε μια παράσταση, το σπίτι και μια οικογένεια και βυθίζουμε στο πένδος μια μητέρα, ένα πατέρα, ξέρω εγώ, και παιδιά. Τι να το κάνουμε? Μα είναι δυνατόν να μπούμε σε αυτή τη φιλοσοφία? Λοιπόν, και δεν είναι, ναι, κύριε Παναγιωτόπουλε, μόνο η ασφάλεια που λέμε ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι ασφαλισμένο, οπότε θα τον πληρώσω. Εντάξει, δεν πάει έτσι, δεν καλύβεται αυτός ο πόνος. Αν ρωτήσετε ένα γονιό που έχει χάσει το παιδί του, δεν αναπληρώνεται με τίποτα, όσα λεφτά και να του δώσεις. Είναι τεράστια η απώλεια για μια ζωή. Αυτό πρέπει να το σκεφτούμε καλά. Γιατί μπορεί εμείς να φτάσουμε στην θέση του αλλού που έχασε το παιδί του. Καταλαβαίνετε, εννοώ όχι μόνο ως οδηγός, ως πεζός, ως επιβάτης ένα όχημα, ως ένας απλός πολίτης. Μάλιστα. Λοιπόν. Εύη, έχουμε τώρα και χριστουγεννιάτικες εξορμήσεις, οδικές χριστουγεννιάτικες εξορμήσεις. Θα μπούμε στο αυτοκίνητο, θα μετακινηθούμε κάποιες φορές και με δύσκολες καιρικές συνθήκες. Και έχουμε ετοιμάσει μία λίστα με το τι πρέπει να προσέξουμε και τι πρέπει να έχουμε στο αυτοκίνητο. Σωστά. Ξεκινώντας λοιπόν με τον έλεγχο στα λάστιχα, τα λάδια, τα υγρά των υαλοκαθαριστήρων, τα φώτα των φλάσκ, αλλά και την μπαταρία πριν ξεκινήσουμε. Ακολουθούν οι αντιολισθητικές αλυσίδες που χρειάζεται να έχει κάθε αυτοκίνητο, πυροσβεστήρα τρίγων ασφαλείας και κουτί πρώτων βοηθειών σε κάθε πόρτ παγκάζ. Και συνεχίζουμε με τον έλεγχο για να υπάρχουν αρκετά καύσιμα να διανύσουμε όλη αυτή την απόσταση που έχουμε προγραμματίσει, να ενημερωθούμε για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής, να φορτίσουμε το κινητό τηλέφωνο έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε επαφή και βεβαίως να φορτώσουμε σωστά το όχημά μας ώστε να είναι ισοκατανεμημένο το βάρος σε αυτό. Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο? Κύριε Μεμαράκη, ψηλά γράμματα ή μία αναγκαιότητα που πρέπει να ακολουθήσουμε και κανόνες που πρέπει να τηρήσουμε? Πολυδιάστατο το ζήτημα, ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία, δεν μπορεί να λυθεί έτσι τόσο απλά. Η αστυνόμευση, βλέπετε, αυτές τις μέρες είναι πραγματικά αρκετή και θα γίνει ακόμα περισσότερη. Αλλά δεν φτάνει μόνο αυτό. Δεν φτάνει οι υποδομές, δεν φτάνουν οι δρόμοι, δεν φτάνουν οι διαγραμμίσεις, δεν φτάνουν μόνο αυτά. Είναι και η δική μας συμπεριφορά. Όλα αυτά λοιπόν κάνουν ένα τέτοιο τόσο σοβαρό ζήτημα να γίνεται πολυδιάστατο, με την πολιτεία να πρέπει να πάρει δραστικές αποφάσεις και να βάλει επιτέλους τα μαθήματα κυκλοφοριακής εισαγωγής σε μικρή ηλικία από το σχολείο, έτσι ώστε να χτίσουμε τον αυριανό οδηγό. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε διαφορετικά. Το βλέπουμε, έχουμε κράτη που είναι πιο μπροστά από εμάς στα θέματα οδικής ασφάλειας. Ας αντιγράψουμε, ας ακολουθήσουμε το know-how το δικό τους και ας το εφαρμόσουμε. Μόνο κέρδος θα είναι για μας.
Πάντως, κύριε Μεϊμαράκη, σε αυτά που τις συμβουλές που μας δώσατε, ίσως πρέπει να προσθέσουμε και την επάρκεια σε ώρα, δηλαδή να μην φύγουμε τελευταία στιγμή για να πάμε κάπου, να μην τρέξουμε σαν πανικόβλητοι απλά και μόνο για να προλάβουμε. Γιατί ο κόσμος θα φύγει τώρα το τριήμερο μέχρι και τις 26, θα υπάρξει αυτό το μποντιλιάρισμα που έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στους δρόμους. Οπότε πρέπει να έχουμε και χρόνο και υπομονή για να διαχειριστούμε όχι μόνο και τη δική μας εξόρμηση και των υπολείπων. Ακριβώς. Το βασικότερο σε όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι είναι να ξεκινήσουμε την καλή μας διάθεση. Όταν έχω καλή διάθεση, έχω πολύ μεγάλη συνότητα να πάνε όλα καλά. Όταν ξεκινήσω με γρήνα και μουρμούρα και προβλήματα, σίγουρα πολλά θα γίνουν διαφορετικά. Όπως έστειλα και στον επίλογο που λέω στο κομμάτι αυτό, ότι πρέπει να εστιάσουμε στον αρχικό μας σκοπός, ο οποίος ποιος είναι, να περάσουμε όμορφα, όμορφες οικογενειακές στιγμές με την οικογένειά μας και να δημιουργήσουμε έτσι όμορφες αναμνήσεις. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να γίνει αν δεν γίνουν όλα αυτά που είπατε. Σίγουρα θα υπάρχουν διάφορα τέτοια θέματα. Οπότε οργανώνω το ταξίδι μου, ενημερώνω για τις καιρικές συνθήκες, ελέγχω το αυτοκίνητο μου να είναι σε καλή κατάσταση για να μπορεί να ανταπεξέλθει και έχω στο μυαλό μου ότι μπορεί να εγκλωβιστώ κάπου, μπορεί να μείνω από ρεύμα, μπορεί να θέλω ένα φορτιστή κινητού να έχω μέσα και τόσα άλλα μπορεί να συμβούν. Απλά τα προβλέπω. Δεν σημαίνει ότι θα συμβούν, αλλά εγώ είμαι προετοιμασμένος σε περίπτωση που μου συμβούν. Κύριε Μεϊμαράκη, σε περίπτωση που κάποιος μας βλέπει και δεν είναι εξοικειωμένος, ας πούμε, με τον έλεγχο των λαδιών, των υγρών στους υαλοκαθαριστήρες κτλ., πού μπορεί να απευθυνθεί, τι μπορεί να κάνει για να κάνει έτσι ένα γρήγορο έλεγχο, να πάει στο μηχανικό του, πώς θα μπορούσε να προσπεράσει αυτό τόσο εισαγωγικά εμπόδιο για τον ίδιο? Ακριβώς. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει είναι να επισκεφτεί το μηχανικό του, ακόμα και αν ήθελε, και όλες οι σχολές οδηγών του Ηρακλείου θα είναι, πιστέψτε με, χαρά τους να έρθει κάποιος να το δείχνουμε. Εμείς το διδάσκουμε στα νέα παιδιά αυτά, το τι πρέπει να κάνουν. Και δεν είναι μόνο τα λάδια, δεν είναι μόνο τα λάστρα, είναι και πολύ βασικά πράγματα. Ας πούμε, το υγρό που θα βάλει για τους καθαριστήρες του, αν δεν έχει συγκεκριμένη πυκνότητα για να μπορεί να μην παγώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες, αυτό θα του λύσει τα χέρια σε μια δύσκολη στιγμή, αν ανέβει, ας πούμε, στην ορεινή Κρήτη, που οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλότερες και παγώσουν, ας πούμε, και δεν μπορεί να καθαρίσει το τζάμι του. Και πολλά άλλα. Θα ήταν χαρά και σε εμάς να έρθουν και από τις σχολές να τις επισκεφτούν. Πολύ εύκολο είναι να τους δείξουν 5 βασικά πράγματα για να είναι ασφαλείς. Τόσο αυτοί όσο οδηγοί, οι επιβάτες που είναι στο αυτοκίνητο και γενικότερα όμως και όλοι οι υπόλοιποι χρήστες του δρόμου. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μεϊμαράκη, την καλησπέρα μας.